η πρώτη μου ερώτηση αφορά πώς υποδέχθηκαν οι Αθηναίοι τις δυνάμεις κατοχής στις 27 Απριλίου 1941 που μπήκαν στην πόλη. Ρωτάω αυτό γιατί το καθεστώς Μεταξά είχε συγγένειες και με τον Μουσολίνι και με τον Χίτλερ και υπήρχαν θαυμαστές του Χίτλερ και στον ελληνικό πολιτικό χώρο και, και ιδιαίτερα στο στρατό. Η πλειοψηφία του κόσμου δεν συμμετείχε, ας το πούμε, στους εορτασμούς της εισόδου των Γερμανών. Οι λίγοι που εμφανίστηκαν μοιράζοντας λουλούδια ήταν άνθρωποι που είχαν ήδη από το παρελθόν κυρίως οικονομικές επαφές με τους Γερμανούς. Μην ξεχνάμε ότι την περίοδο του Μεσοπολέμου ο κύριος οικονομικός εταίρος Ελλάδας ήταν η Γερμανία. Άρα εδώ υπήρχαν πολλές επιχειρήσεις για γερμανικών συμφερόντων, γερμανικές επιχειρήσεις και βέβαια προσωπικό και Έλληνες, οι οποίοι εργάζονταν εδώ σε αυτές τις επιχειρήσεις. Όπως επίσης υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι που είχαν σπουδάσει στη Γερμανία, θαύμαζαν το γερμανικό μοντέλο, χωρίς να σημαίνει ότι ήταν ναζιστές. Αλλά αυτό που έχουμε γενικά είναι ότι οι Αθηναίοι κρατήθηκαν μακριά από αυτή τη διαδικασία, είτε την ημέρα της εισόδου, είτε λίγες μέρες μετά της επίσημης παρέλασης που κάνουν οι Γερμανοί στην Αμαλίας και την Πανεπιστημίου για να γιορτάσουν την κατάληψη της πόλης. Ναι, ρωτάω όμως, γιατί ξέρετε, αυτές οι αφηγήσεις που λένε για πανεθνική αντίσταση δεν ισχύει σε καμία χώρα και σε καμία εποχή. Ιδιαίτερα όταν διαβάζουμε στα βιβλία ότι υπήρχαν θαυμαστές του Χίτλερ και του ναζισμού και μέσα στα πανεπιστήμια, δηλαδή στον αστικό κόσμο. Και μάλιστα σήμερα διάβαζα ότι αποχαρακτηρίστηκε ένα απόρριτο έγγραφο της CIA του 1962, στο οποίο λέει ότι ακόμα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Κωνσταντίνος Σαρδάρης ήταν πράκτορες των Γερμανών και μάλιστα ότι είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Μαξ Μέρτεν, τον σφαγέα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Άρα, ποιοι ήταν, αν θέλετε, η κοινωνική σύνθεση όσο συνεργάστηκαν με τους Ναζί, γιατί υπήρξαν τέτοια πράγματα. Όπως και ποιοι συνεργάστηκαν με τους καταστατικούς μηχανισμούς, για παράδειγμα τα τάγματα ασφαλείας. Ακούστε, εδώ είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, η συνεργασία αφορά όλη την Ευρώπη, όλες τις κατεχόμενες χώρες. Δεν υπάρχει χώρα που δεν συνεργάστηκε, απλά ποικίλουν οι βαθμοί. Πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι η στρατιωτική κατοχή σημαίνει βίαιη διάλυση της κοινωνίας. Και όταν λέω της κοινωνίας, εννοώ και της οικονομίας και του πολιτικού συστήματος και όλων των όρων που οργανώνουν και λειτουργούν αυτό που λέμε κοινωνία. Αυτή η βίαιη μεταβολή, η κατάρρευση ουσιαστικά του συστήματος δίνει σε κάποιους πολλές ευκαιρίες για να ανεληφθούν είτε οικονομικά είτε πολιτικά. Έτσι, μαζί με τους περίφημους, αν ανοίγουμε το κεφάλαιο του δοσυλλογισμού τέλος πάντων, μαζί με τους περίφημους μαυραγορείτες της κατοχής, δηλαδή ανθρώπους που εκμεταλλεύτηκαν την έκτακτη αυτή κατάσταση για να πλουτίσουν, τους νεόπλουτους όπως τους ονομάζουν της κατοχής, μπορούμε να δούμε και κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να έχουν πολιτικά ωφέλη και κάποιους άλλους ανθρώπους δίπλα τους οι οποίοι μέσα σε αυτό το, ας το πούμε, τη διαπλοκή είναι σήμερα ο όρος, τότε δεν θα το λέγανε έτσι, ανάμεσα στο πολιτικό και το οικονομικό κεφάλαιο, προσπάθησαν να διατηρήσουν ή να διευρύνουν την οικονομική τους ισχύ μετά τον πόλεμο. Αυτό το κομμάτι της συνεργασίας είναι και το πιο σκοτεινό και είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ανοίξει ουσιαστικά η έρευνα, να δούμε δηλαδή ποιες επιχειρήσεις υποφελήθηκαν και ποια πρόσωπα υποφελήθηκαν από τη γερμανική κατοχή, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που όχι μόνο επιβίωσαν, αλλά επεκτάθηκαν κιόλας κατά την περίοδο της κατοχής. Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν δάνεια για να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τοποθέτησαν, επένδυσαν, ας το πω έτσι, τα κέρδη τους στη μαζική αγορά ακινήτων στην Αθήνα. Οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι το πιο σκοτεινό και πρέπει να το δούμε όχι ξεκομμένο το ένα από το άλλο. Δηλαδή υπάρχουν και τα τάγματα ασφαλείας, δηλαδή το ένοπλο σκέλος συνεργασίας. Οι οποίοι ήταν χιλιάδες. Ναι, ήταν 30.000. Ήταν 30.000. Χωρίς να σημαίνει ότι. Προσέξτε, εδώ είναι η διαφορά. Όποιος συνεργάστηκε με τους Γερμανούς δεν σημαίνει ότι ήταν Ναζί. Αλλά αυτό έχει μια μεγάλη διαφορά. Η ιδεολογική ταύτιση, δηλαδή αυτό το βλέπουμε και από την περίοδο του Μεταξά. Mm-hmm. Ο Μεταξάς είναι. Ακολουθεί το μοντέλο της Ιταλικής φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας, κυρίως της φασιστικής Ιταλίας νομίζω. Είναι δηλαδή συγγενικό καθεστώς.
Παρόλα αυτά, παρά τις προσπάθειες τέλος πάντων του Μεταξά, ποτέ δεν υπήρχε ένα μαζικό φασιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Έχουμε κάποιες οργανώσεις που δρούν από τη δεκαετία του 30, η 3Ε, που είναι η μεγαλύτερη από αυτές, αλλά ποτέ δεν καταφέρνει το φασιστικό κίνημα να αποκτήσει ρίζες στην κοινωνία. Ποτέ δεν έχουμε ένα μαζικό φασιστικό κίνημα όπως είχαμε στην Ιταλία ή όπως είχαμε στην Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το ίδιο συμβαίνει κατά την περίοδο της κατοχής. Αυτοί που πάνε και συνεργάζονται με τους Γερμανούς δεν είναι ναζιστές στην πλειοψηφία τους. Ότι υπήρχαν κάποιοι που ήταν γοητευμένοι από την ναζιστική Γερμανία. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πρώτα απ' όλα να επιβιώσουν αυτοί και οι επιχειρήσεις. Ο Τσολάκογλου, ο Ράλης. Το πολιτικό προσωπικό. Αν πιάνετε τις κορυφαίες, εγώ σας λέω για ανθρώπους που πέφτουν. Για άλλο λόγο μπαίνει στη διαδικασία ο Τσολάκογλου, για άλλο λόγο ο Ράλης. Για άλλο λόγο γίνεται δηλαδή πρωθυπουργός ο Τσολάκογλου και για άλλο λόγο ο Ράλης. Ο Ράλης γίνεται πρωθυπουργός σε μια. Είναι ο μοναδικός πολιτικός που γίνεται πρωθυπουργός πρώτα απ' όλα. Είναι πολιτικός παλιός του Λαϊκού Κόμματος, Σφόδρα Βασιλικός. Ο Ράλης γίνεται πρωθυπουργός σε μια περίοδο που φαίνεται πλέον ως η κατάληξη, ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο. Χάνουν οι Γερμανοί. Χάνουν οι Γερμανοί. Είναι το 43, πότε γίνεται πρωθυπουργός. Τον Απρίλιο του 43. Και αυτό που ενδιαφέρει τον Ράλη είναι να διατηρήσει ζωντανό το αστικό πολιτικό σύστημα. Βλέπει ότι το ΕΑΜ αυξάνει συνέχεια τις δυνάμεις του. Οπότε ο Ράλης αυτό που επιλέγει, με τη βοήθεια βέβαια των Γερμανών, είναι να στρέψει τα όπλα κατά του ΕΑΜ πριν αυτό προλάβει να στρέψει τα όπλα εναντίον του αστικού πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό φτιάχνει τα τάγματα ασφαλείας, για να μπορέσει να δημιουργήσει μία άμυνα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να αντισταθεί στην επέκταση του, να αναχαιτήσει την επέκταση του ΕΑΜ, ανεξάρτητα, γιατί φαινόταν ότι κάποια στιγμή οι Γερμανοί θα φύγουν, οπότε να έχει ένοπλο σώμα το οποίο θα κρατήσει μέχρι να έρθει η ελληνική κυβέρνηση εξόριστη. Και οι χιλιάδες που πάνε και στελεχώνουν τα τάγματα ασφαλείας. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, επειδή είναι άνθρωποι που έχω προλάβει και κάποιους που έχω κάνει συνεντεύξεις μαζί τους, ήταν άνθρωποι πραγματικά εξαθλειωμένοι. Η πλειοψηφία αυτών πήγε στα τάγματα. Τα Λούμπεν στοιχεία, δηλαδή. Ναι. Και Λούμπεν στοιχεία. Η πλειοψηφία αυτών πήγε στα τάγματα για το μισθό, το φαΐ και τη στολή που τους δίνανε. Γιατί μπορεί να μας φαίνεται λίγο τώρα το να παίρνει συσίτιο όταν το Α και το Ω τη περίοδο της κατοχής. Πραγματικά έχουμε πλέον από πολλές πηγές ότι δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν φασίστες, ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία για να επιβιώσουν, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι μέσα στην ένταση της πολιτικής διαμάχης, τουλάχιστον κυρίως τον τελευταίο χρόνο της κατοχής, δεν υπησέρχεται σε αυτή την επιλογή και το πολιτικό στοιχείο. Αλλά ότι ήταν συντηρητικοί, ότι ήταν βασιλόφρονες, ότι αυτό μπορούμε να το δεχτούμε. Ότι ήταν ναζιστές όμως είναι νομίζω μια πολύ. Ακόμη και για τα τάγματα ασφαλείας. Ναι, αν μείνουμε τώρα. Ακόμη εγώ θα μπορούσα να πω και για την ηγεσία τους ακόμη. Έχω επιφυλάξει αν ήταν ιδεολογικά προσκύμενοι στους Ναζί. Ότι ήταν άνθρωποι του παλαιού, ας το πούμε έτσι, πολιτικού καθεστώτος που φοβόντουσαν τους κομμουνιστές. Ότι ήταν αντικομμουνιστές, σαφέστατο, δεν το συζητάμε. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να πεις ότι κάποιος ήταν ναζιστής. Αυτό. Άρα το παλιό πολιτικό καθεστώς, αν κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, συνεργάζεται σε μικρό βαθμό με τους Ναζί και βασικά λόγω αντικομμουνισμού, όχι λόγω ιδεολογίας φασιστικής. Ακούστε, την περίοδο της κατοχής, γι' αυτό είναι και μια μεγάλη τομή η κατοχή, γίνεται μια πολύ σημαντική αλλαγή την οποία δεν την έχουμε τονίσει ιδιαίτερα. Αυτό που γίνεται είναι ότι καταραίει το πολιτικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό, ότι μέχρι τον πόλεμο, μέχρι τη δικτατορία του Μεταξά, κυρίως, είχαμε ένα δικοματικό σύστημα, το γνωρίζουμε από δικοματικά συστήματα στην Ελλάδα. Η βενιζελική και τη βενιζελική. Ξεκινάει η διαμάχη τους από το μεγάλο διχασμό του 15 και φτάνει μέχρι το θάνατο πολλών πρωταγωνιστών του 36. Και την δικτατορία του Μεταξά. Μέσα στην κατοχή, άρα μέχρι την κατοχή το κύριο διαχωριστικό ήταν ανάμεσα στο εσωτερικό του αστικού πολιτικού κόσμου, ανάμεσα στα δύο μεγάλα αστικά κόμματα. Την περίοδο της κατοχής και λόγω της εμπειρίας της αντίστασης, αυτό ο διαχωρισμός μετατίθεται, μετακινείται και έρχεται και εκεί πέρα που είναι το σύνορο των κομμουνιστών από το υπόλοιπο αστικό πολιτικό σύστημα. Άρα αυτό που έχουμε είναι ότι όλο το αστικό πολιτικό σύστημα,
άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, άνθρωποι που δεν συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, άνθρωποι που δεν κάνανε απολύτως τίποτα, ουσιαστικά συσπυρώνονται, προσπαθούν να συσπυρωθούν, έχοντας στο μυαλό τους την επόμενη μέρα. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, την απελευθέρωση. Για να αποτρέψουν, την πλήρη κυριαρχία του ΕΑΜ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, είναι πολύ σημαντικό ότι η Τριανδρία που δούλεψε την ιδέα της συγκρότησης των τεγμάτων ασφαλείας είναι ο σφόδρα βασιλόφρονας Ιωάννης Ρεάλης, ο σφόδρα αντιβασιλικός Θόδωρος Πάγκαλος και το νούμερο 2 των φιλελευθέρων, ο Σιλιάνος Γουνατάς. Δηλαδή βλέπουμε μια συμμαχία των μέχρι πρότινος σκληρά αντιπαρατεθόμενων και όχι μόνο πολιτικά και ένοπλα βενιζελικών και αντιβενιζελικών. Πώς ήταν το ανθρώπινο δυναμικό των δυνάμεων κατοχής, δηλαδή πόσους απασχολούσαν οι Γερμανοί σαν στρατιώτες και οι Ιταλοί στη διάρκεια της κατοχής και στην Αθήνα? Ως αριθμό στρατευμάτων δεν έχουμε ακριβή, γιατί ξέρουμε ότι ήταν μεταβαλλόμενες οι δυνάμεις διαρκώς. Υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχαν γύρω σε 6-7 μεραρχίες γερμανικές στον ελλαδικό χώρο. Αλλά κάποιος πρέπει να κάτσει να μελετήσει, να δει την ακριβή κίνηση αυτών των δυνάμεων, γιατί σας λέω ότι συνέχεια δεν ήταν λίγες, ήταν στατικές δυνάμεις που... Πήγαινε στα άλλα μέτωπα, εννοείται. Ναι, υπήρχαν διαρκείς μετακινήσεις γενικότερα, επειδή τα Βαλκάνια ήταν μια διοικητική ενότητα ουσιαστικά για τους Γερμανούς. Είχαμε συνεχείς μετακινήσεις. Πάντως, μπορούμε να πούμε ότι 6-7 μεραρχίες υπήρχαν σε γενικές γραμμές γερμανικές στον ελλαδικό χώρο. Αλλά γι' αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά. Ναι. Εννοώ ότι απασχολούσαν πάντως και όσο ανέβαινε η αντίσταση, φαντάζομαι ότι απασχολούσε δυνάμεις που μπορούσαν να τις στείλουν στο ανατολικό μέτωπο, για παράδειγμα. Ναι, εννοείται. Ναι. Και αυτές τις δυνάμεις ποιος τις συντηρούσε? Οι γερμανικές δυνάμεις συντηρούνταν ουσιαστικά από τα υπέρογκα έξοδα κατοχής με τα οποία επέβαλαν υποχρέωση το ελληνικό δημόσιο να καταβάλει οι Γερμανοί. Έχουμε μία τάξη μεγέθους που μας δίνει περίπου για τον πρώτο χρόνο του 41-42 της κατοχής περίπου 115% του ελληνικού ΑΕΠ καταβλήθηκε ως έξοδα κατοχής. Μεγάλη διαφορά, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Τα αντίστοιχα ποσά για το Βέλγιο και την Ολλανδία ήταν γύρω στο 20-25%. Γιατί αυτό, τόσο μεγάλα έξοδα στην Ελλάδα? Αυτό γιατί από τη μία υπήρχε βέβαια σε εξέλιξη, το πλήρη εξέλιξη, το μέτωπο στην Βόρεια Αφρική, όπου η Ελλάδα ήταν η βασική γέφυρα για το πέρασμα των στρατευμάτων και όχι μόνο στρατευμάτων στην Βόρειο Αφρική. Εδώ άλλωστε στην Αθήνα π.χ. και γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά στην Αθήνα ξέρουμε ότι επισκευάζονταν π.χ. κινητήρες των γερμανικών πολεμικών αεροσκαφών που συμμετείχαν στην... και όχι μόνο, και των τεθωρακισμένων. Αλλά πέρα από αυτό, είχαμε μία οικονομία η οποία δεν ήταν μία ισχυρή οικονομία. Ήταν μία οικονομία ούτως ή άλλως που έκανε τα πρώτα βήματα αστικής ανάπτυξης, ας το πούμε έτσι, στο περίοδο του Μεσοπολέμου. Και η οποία πάρα πολύ δύσκολα, λόγω της εισβολής των Γερμανών και της λαιλατικής πολιτικής, ας το πούμε έτσι, που ακολούθησαν, κατέρευσε πλήρως. Σε αντίθεση με αυτό που έγινε στη Δυτική Ευρώπη, που οι Γερμανοί, επειδή βρήκαν μια συγκροτημένη οικονομία και ένα διοικητικό μηχανισμό πιο καλό διαδρομένο, ουσιαστικά τα διατήρησαν για να τα εκμεταλλευτούν, να τα καρποθούν οι ίδιοι για λογαριασμό τους. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, πώς ήταν, τώρα πάμε πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα. Πώς ήταν η κατάσταση? Μειώθηκε ο πληθυσμός, πήγαιναν στα χωριά τους οι άνθρωποι, ή αυξήθηκε ο πληθυσμός στη διάρκεια της κατοχής στην Αθήνα? Υπήρχαν βέβαια αυξομοιώσεις, αλλά σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι αυξήθηκε ο πληθυσμός της Αθήνας. Για ποιο λόγο? Ναι, μεν κάποιοι άνθρωποι, ιδίως παιδιά, μωρά, διώχθηκαν, ας το πούμε έτσι, από τους γονείς τους στην επαρχία, γιατί ήταν καλύτεροι οι όροι. Είχαν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν σε σχέση με αυτό που γινόταν στην Αθήνα. Αλλά είχαμε και μεγάλη εισρωή προσφύγων ουσιαστικά από άλλες περιοχές της Ελλάδας που αναζήτησαν καταφύγιο στην Αθήνα, ιδίως μετά τον Λοιμό. Κυρίως από τη ζώνη κατοχής, τη βουλγαρική ζώνη κατοχής, όπου αν μπορεί κάποιος να το πιστέψει, η βουλγαρική κατοχή ήταν πιο σκληρή και από τη γερμανική. Γιατί κάνανε εθνοκάθαρση από τη Φιλανδία. Ουσιαστικά ήθελαν να αφομοιώσουν, δηλαδή ήθελαν να
ενσωματώσουν στη Βουλγαρία τα εδάφη που είχαν, κάτι που οι Γερμανοί τουλάχιστον δεν σκοπεύαν να κάνουν. Οπότε προχώρησαν σε διαδικασίες εκβουλγαρισμού των πληθυσμών και όχι μόνο, γι' αυτό ήταν και πολύ πιο σκληρή η βουλγαρική κατοχή. Έχουμε αρκετές χιλιάδες ανθρώπων από τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία που φτάνουν μέχρι την Αθήνα. Αυτό θέλω να ρωτήσω, πότε η αντίσταση έχει αρχίσει να αποκτάει, ποια χρονιά δηλαδή, αρχίσει να αποκτάει μια βαρύτητα που να γίνεται πρόβλημα για τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής και τις τελικές βέβαια. Ναι. Από την αρχή είναι πρόβλημα, αλλά ουσιαστικά το έτος καμπής, τουλάχιστον για την ελληνική αντίσταση, είναι το 1943, όπου πλέον έχουμε τη μαζικοποίηση της κύριας αντιστασιακής οργάνωσης που είναι το ΕΑΜ, τόσο με τις δράσεις της στην επαρχία, στο Αντάρτικο δηλαδή, αλλά κυρίως με τη δράση της στις πόλεις. Αυτό που έχουμε λίγο παραμελήσει είναι ότι η αντίσταση ξεκινάει από τις πόλεις ουσιαστικά. Δηλαδή όταν έχουμε οργανωμένες αντιστασιακές ενέργειες στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί αντάρτικο στρατός στην Ήπεθρο. Δηλαδή στην Αθήνα οι αντιστασιακές ενέργειες ξεκινάνε ήδη από τις αρχές του 42. Δεν έχουμε αντάρτικο στην Ήπεθρο. Πρώτη μεγάλη απεργία είναι στις 12 Απριλίου του 42. Οι Γερμανοί αρχίζουν και ανησυχούν από το 43 και μετά. Λόγω της μαζικοποίησης της αντίστασης και επειδή είναι το έτος καμπής γενικότερα για την εξέλιξη του πολέμου από το 43 και μετά, λόγω της τροπής που παίρνουν τα πράγματα στη μάχη του Στάλιγκραντ, οι Γερμανοί αρχίζουν και ασκούν όλο και μεγαλύτερες πιέσεις στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, στους αμάχους πλέον. Θέλουν περισσότερους εργάτες, θέλουν περισσότερα προϊόντα, θέλουν, ασκούν μια όλο και πιο σκληρή κατακτητική πολιτική με αποτέλεσμα να αντιδρούν οι κοινωνίες κυρίως μέσω της αντίστασης. Ποιες ήταν οι κορυφαίες μαζικές κινητοποίησεις στην Αθήνα της κατοχής? Μπορούμε να σταθούμε σε αυτό που σας είπα πριν, την πρώτη μεγάλη απεργία, 12 Απριλίου του 1942, απεργία δημοσίων υπαλλήλων για το θέμα το επισιτιστικό. Επίσης, οπωσδήποτε είναι το πρώτο μεγάλο σαμποντάζ στο κέντρο της Αθήνας, το Σεπτέμβριο του 1942, όπου η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ ανατείναξε τα γραφεία της φιλοναζιστικής ΕΣΠΟ, της ελληνικής φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ. Και μετά βέβαια πάμε στις μεγάλες διαδηλώσεις, κινητοποιήσεις. Το δεκαήμερο της εξέγερσης, όπως το ονομάζω, από τέλη Φλεβάρη, συγγνώμη, του 1943 μέχρι αρχές Μάρτη του 1943, με κορύφωση την 5η του Μάρτη του 1943, όπου έχουμε τις κινητοποιήσεις του ελληνικού λαού, οργανωμένες κυρίως από το ΕΑΜ, ενάντια στην πολιτική επιστράτευση. Ένα μέτρο που απειλούσε δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες με εκτοπισμό ουσιαστικά των ανδρών στα γερμανικά εργοστάσια για καταναγκαστική εργασία. Αυτή η νίκη που κατάφερε το αντιστασιακό κίνημα, μιλάμε για διαδοχικές διαδηλώσεις, αιματηρές συγκρούσεις με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Τελικά αυτή η αντίσταση οδήγησε στην απόσυρση του μέτρου. Ήταν μεγαλύτερη πολιτική νίκη που κατάφερε το ΕΑΜ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έστειλε μαζικά εργάτες προς καταναγκαστική εργασία στην Γερμανία. Μοναδική χώρα που δεν πέτυχε πολιτική επιστράτευση. Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού, ας σκεφτούμε ότι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 17 εκατομμύρια ξένοι εργάτες δουλέψαν στα γερμανικά εργοστάσια. Μάλιστα. Η άλλη βέβαια κορυφαία στιγμή είναι 22 Ιούλιου του 1943, που έχουμε την μεγαλύτερη αντιστασιακή διαδήλωση στην Ελλάδα, γίνεται στην Αθήνα και έχει ως αιτία τη σκέψη για την επέκταση της βουλγαρικής ζώνης κατοχής και στην κεντρική Μακεδονία, άρα να έρθουν οι Βούλγαροι στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο πέρα από την πολύ σκληρή βουλγαρική κατοχή είναι άλλωστε πρόσφατες οι μνήμες των Βαλκανικών πολέμων, οπότε ήταν για όλους τους Έλληνες αδιανόητο να προσεγγίσει βουλγαρικό στρατός στην Θεσσαλονίκη. Το ΕΑΜ προκήρυξε γενική απεργία και διαδήλωση. Στις 22 Ιούλιου του 1943 η διαδήλωση αυτή χτυπήθηκε από τους Γερμανούς στη συμβολή Ομήρου και Πανεπιστημίου. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 νεκροί που έχω εντοπίσει εγώ από την έρευνα. Δυστυχώς το μνημείο που υπάρχει εκεί αναφέρει 3. Ελπίζω σύντομα να μπορέσει αυτό να αλλάξει. Μετά μαζικοποίηση στο κέντρο της πόλης, και επειδή είναι πλέον πολύ νεκρός ο αγώνας στο κέντρο της πόλης με άοπλους διαδηλωτές,
και λόγω της πτώσης της Ιταλίας, της ηθικολόγησης της Ιταλίας και του εξοπλισμού του Ελλάς στην Αθήνα, η δράση πλέον μεταφέρεται, φεύγει από το κέντρο της πόλης και μεταφέρεται στις συνοικίες, όπου το ΕΑΜ είναι πανίσχυρο, κυρίως στις προσφυγικές συνοικίες, και εκεί πλέον οργανώνεται αντίσταση ένοπλη. Και όλο το 44 έχουμε συγκρούσεις, κυρίως ανάμεσα στα τάγματα και τα σώματα ασφαλείας, στα ελληνικά. Δηλαδή, κανονικές μάχες. Μάχες κανονικές, ναι. Δηλαδή, θέλετε, λίγο πριν την αποχώρηση των Γερμανών, υπήρχαν κομμάτια της Αθήνας τα οποία ήταν σχεδόν απελευθερωμένα? Όχι σχεδόν, ήταν πλήρως απελευθερωμένα. Δηλαδή, από το με σιγουριά μπορούμε να πούμε, αν όχι από τις αρχές του Σεπτέμβρη, από τα μέσα του Σεπτέμβρη, περιοχές όπως η Κεσαριανή. 44 μιλάτε. Του 44, ναι. Δηλαδή, ένα μήνα περίπου πριν φύγουν οι Γερμανοί. Όχι, ένα μήνα πριν φύγουν οι Γερμανοί. Περιοχές όπως η Κεσαριανή, ο Βύρωνας, η Κοκκινιά, αυτές οι προσφυγικές, ο δάκτυλος, ο προσφυγικός γύρω-γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά, είχαν απελευθερωθεί ουσιαστικά. Δηλαδή δεν πατάγανε εκεί όχι μόνο Γερμανοί, αλλά ούτε και άντρες των σωμάτων και των τάγματων ασφαλείας. Άρα θέλετε να πείτε ότι η εικόνα που έχουν πολλοί στο μυαλό μας, και η πλειοψηφία, ότι η αντίσταση ήταν αντάρτικο στα βουνά κλπ., δεν ίσχυε. Ακούστε. Και βέβαια ήταν αντάρτικο στα βουνά. Ναι, προφανώς ήταν, ναι, αλλά λέω ότι. Φανταζόμασταν κυρίως αυτό. Δεν ήταν κυρίως αυτό. Δεν υπήρχε στις πόλεις. Αυτό δεν ήταν κυρίως αυτό. Ίσα-ίσα το να είσαι αντιστασιακό στις πόλεις είναι πολύ, πολύ πιο επικίνδυνο και πολύ πιο ασφιχτικό. Είσαι ανά πάσα στιγμή, διατρέχεις τον κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να συλληφθείς και να εντοπιστείς. Στο βουνό οι αντάρτες είχαν τη δυνατότητα παρά τις σκληρές μάχες που δίνανε να κάνουν μια ανάπαυλα κάποιες μέρες, κινούμενοι βέβαια διαρκώς. Για να μπορέσουν να ανασυνταχθούν ή τέλος πάντων να βρουν τροφή ή να μπορέσουν να επανέλθουν στην δράση. Στην πόλη δεν υπήρχε ανάπαυλα. Ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να σε πιάσουν και γι' αυτό έχουμε. Αν κάτσει μόνο κάποιος να δει τους νεκρούς που έχουν οι συγκρούσεις στον τελευταίο χρόνο της κατοχής, εγώ έχω εντοπίσει γύρω στις 2.000 άτομα και από την πλευρά των αντιστασιακών, του ΕΑΜ δηλαδή, και από την πλευρά των συνεργατών, δηλαδή τάγματα και σώματα ασφαλείας. Άρα μέσα σε ένα χρόνο έχουμε 2.000 νεκρούς από τη μάχη ανάμεσα στους αντιστασιακούς και τους συνεργάτες μόνο στην Αθήνα. Δεν περιλαμβάνω τον Πειραιά. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τη σφοδρότητα της σύγκρουσης που υπήρχε στην πόλη, κάτι το οποίο δεν έχει αναδειχθεί και δεν έχουμε πολλές μελέτες για την Αθήνα. Να ρωτήσω κάτι τώρα που αναφέρεται στην δράση του ΕΑΜ Ελλάς. Οι περισσότεροι, ξέρετε, λογικό είναι, όταν σκέφτονται αντίσταση, είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Υπήρχαν δεξιές αντιστασιακές οργανώσεις και εννοώ κανονικές αντιστασίες, όχι πέτσινες, δηλαδή αυτές που τις κάνανε ενώ ήταν συνεργάτες. Υπήρχαν δεξιές οργανώσεις. Ακούστε, στην Αθήνα, ναι, υπήρχαν. Τότε δεν αυτοπροσδιορίζονταν ως δεξιές, ονομάζονταν ή εθνικές ή αστικές. Προφανώς. Αντιστασιακές οργανώσεις. Υπήρχε ο ΕΔΕΣ, όπως και στην επαρχία, έτσι και στην Αθήνα, και μάλιστα ήταν ισχυρός. Α, ήταν και ισχυρός. Ναι. Πρώτα απ' όλα, να ξεχωρίσουμε λίγο τα μεγέθη. Καμία αντιστασιακή οργάνωση δεν μπορούσε να συγκριθεί ούτε κατ' ελάχιστο με τη μαζικότητα του ΕΑΜ. Το οποίο επηρέαζε το 75% του πληθυσμού του ελληνικού. Τέτοιο είχα διαβάσει. Ακούστε, εδώ πάλι είναι ένα άλλο ζήτημα, κάνουμε μια παρένθεση. Η επιρροή του ΕΑΜ και του Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν πάρα πολύ μεγάλη στο τέλος της κατοχής. Αυτό είναι κοινή ομολογία. Τώρα, αν αυτή η επιρροή η πολιτική ήταν της τάξης του 40, του 50 ή του 80%, όπως αναφέρουν άλλοι, μπράβο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν μας δόθηκε ευκαιρία να το δούμε. Δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, δεν. Ναι, άμεσα. Μπορούμε βέβαια, αν δούμε τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, εδώ οι μελέτες του Ηλία του Νικολακόπουλου μας έχουν βοηθήσει, να κατά εκτίμηση, ο Νικολακόπουλος, ας πούμε, υποστηρίζει ότι ένα 30-35%, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να θεωρηθεί η επιρροή του ΕΑΜ. Αυτό όμως που για μένα είναι πιο σημαντικό. Πολύ λιγότερο από το 75% που γράφουν διάφοροι στην Ελλάδα. Για πολιτική επιρροή μιλάμε τώρα. Αλλά προσέξτε. Από ήταν καθαρά κομμουνιστές, εννοείται. Όχι. Εαμική. Ναι. Απλά τα δεδομένα αλλάζουν πάρα πολύ μετά τα Δεκεμβριανά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πριν τα Δεκεμβριανά είναι άλλο πράγμα, μετά τα Δεκεμβριανά είναι άλλο. Για μένα όμως υπάρχει ένα πολύ πιο κρίσιμο μέγεθος πολιτικά. Και αυτό το πιο κρίσιμο μέγεθος είναι ποιο ήταν το ποσοστό της εαμικής επιρροής ανάμεσα στους ανθρώπους που αφήσαν την αδράνεια και μπήκαν στην αντίσταση. Ανάμεσα δηλαδή στο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που βγήκε από αυτή την αδράνεια την μυρολατρεία απέναντι στην γερμανική κατοχή. Και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό που, το κομμάτι δηλαδή της κοινωνίας που πάντα αλλάζει τη ροή των πραγμάτων,
Σε αυτό το κομμάτι που αντιστάθηκε, το ΕΑΜ είχε μια πολύ πολύ μεγάλη πλειοψηφία που δεν περιορίζεται ούτε στο 50% ούτε στο 60%. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο μέγεθος. Γιατί σαφώς, αν το δούμε στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά το σύνολο του πληθυσμού υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν έκανε απολύτως τίποτα. Το οποίο απλά περίμενε να τελειώσει. Δεν συμμετείχε ενεργά, εννοείται, στην αντίσταση. Ναι, σε τίποτα απολύτως. Δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή. Τώρα, ως προς το αρχικό σας ερώτημα, ο ΕΔΕΣ ήταν ισχυρός, απλά αυτό που συνέβη στην Αθήνα και ήταν κάτι που στιγμάτισε όλη την οργάνωση, ήταν η διάσπασή του. Χοντρικά, το σκέλος των στρατιωτικών, ας το πούμε, που ανήκε στον ΕΔΕΣ στην Αθήνα, πήγε με τα τάγματα ασφαλείας και το σκέλος το πολιτικό του ΕΔΕΣ παρέμειναν αγωνιστές αντιστασιακοί, οι οποίοι μάλιστα πλήρωσαν και πολύ σκληρά την άρνησή τους να συνεργαστούν με τους, με τους Γερμανούς. Η τρίτη οργάνωση που υπήρχε ήταν η ΠΕΑΝ. Η φήμη της είναι πιο μεγάλη από την, ας το πούμε έτσι, από τη μαζικότητά της, λόγω των σαμποτάζ που έκανε και του αγνού πατριωτικού της αγώνα και βέβαια του μαρτυρικού θανάτου της ηγεσίας της, προδομένη από έναν χωροφύλακα. Συνελήφθησαν όλοι, ο Περίκος που ήταν ο αρχηγός της και όλη η ηγετική ομάδα και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Υπήρχε η Ιράν, που ήταν έτσι μια πιο δραστήρια, είχε μεγαλύτερη εμπλοκή, ας το πούμε, με το ένοπλο, αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα. Υπήρχε η Ιερή Ταξιαρχία, και υπήρχε και μια κίνηση ένωσης όλων των οργανώσεων αυτών στο χώρο τον πανεπιστημιακό, ας πούμε έτσι, που ήταν ο ΕΣΑΣ, μέσα στον οποίο συμμετείχαν και πολύ σημαντικές προσωπικότητες μετέπειτα της ελληνικής πολιτικής ζωής, ο Πεπονής, ο Μαγκάκης. Α. Και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι. Αλλά αυτές οι οργανώσεις, βέβαια υπήρχαν επίσης οι οργανώσεις αντικατασκοπίας. Ο Μίδας, η Βόνη, ο Απόλλων, δηλαδή οργανώσεις οι οποίες κυρίως γύρω από το στρατό είχαν να κάνουν και είχαν εγκαταστήσει παράνομους ασυρμάτους εδώ στην Αθήνα, δηλαδή συνέλεγαν πληροφορίες για τα δρομολόγια των πλοίων, των τρένων, τις κινήσεις του εχθρού και τις μετέδιδαν συμμαχικές δυνάμεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν πολύ πολύτιμο έργο. Απλά υπάρχει αυτή η διαφορετική πολιτική στόχευση ανάμεσα στην ιαμική αντίσταση, η οποία είναι μαζική και είναι μαζική γιατί θέλει να αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα μετά τον πόλεμο, και ανάμεσα στην αντίσταση του αστικού μπλοκ, ας το πούμε έτσι, η οποία είναι περισσότερο γύρω από μεμονωμένα άτομα, κινούνται σε λογική δολιοφθορών, αντικατασκοπίας, και είναι άνθρωποι οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, τα προπολεμικά, αλλά όχι με ένα τόσο απόλυτο και ανατρεπτικό τρόπο όπως επιθυμεί το ΕΑΜ. Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος συνολικός αριθμός θυμάτων, εκτελεστέντων, και όχι μόνο οργανωμένων, αλλά και απλών πολιτών που εκτελέστηκαν ως όμηροι? Υπάρχει τέτοιο συνολικό? Γιατί διαβάζω ότι οι απώλειες, λένε, διάβασα, είναι μεταξύ 300.000 και 770.000 αμάχων και 20 με 35.000 στρατιωτών. Ισχύει το νούμερο αυτό? Ακούστε, εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός με αυτά τα νούμερα. Εγώ θα περίμενα, βέβαια αυτό μπορεί να μην γίνει και ποτέ, είναι μια ελπίδα, είναι θέμα ιστορικών, να κάτσουν να μελετήσουν πλέον τις πηγές και για να δουν τις πραγματικές απώλειες, γιατί όντως υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις 250 και 700.000 νεκρούς. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι πλέον αυτές οι υπερβολικές εκτιμήσεις για τους νεκρούς από το λοιμό που μας έδιναν 400-500.000 νεκρούς από το λοιμό δεν ισχύουν. Α, ούτε αυτό ισχύει? Όχι. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Στην Αθήνα, που έχει το μεγαλύτερο, ενώ από άποψη όχι ποσοστό της 100, αλλά από άποψη απόλυτων αριθμών τους περισσότερους νεκρούς, έχουμε γύρω στους 40.000 νεκρούς στην Αθήνα. Όχι ότι αυτό είναι αμεληταίο. Όχι καθόλου. 40.000 είναι μεγάλο νούμερο, αλλά δεν είναι 300.000 πλέον. Δεν είναι 300.000 κτλ. Ναι, αυτό με φέρνει ακριβώς την επόμενη ερώτηση, που είναι πόσα ήταν τα θύματα των συμμαχικών βομβαρδισμών και του ναυτικού αποκλεισμού. Γιατί μερίδιο σε εγκλήματα κάθε ανθρωπότητα δεν είχαν μόνο οι Ναζί, είχαν και οι σύμμαχοι. Σαφώς. Ακούστε, αυτά είναι ζητήματα που ποτέ δεν άνοιξαν. Ας πούμε, έχουμε το μεγάλο βομβαρδισμό συμμαχικό του Πειραιά το Γενάρη του 1944. Ακριβώς. Όπου εκεί πέρα έχουμε αρκετούς νεκρούς. Χιλιάδες.
Δεν ξέρω αν είναι χιλιάδες. Ούτε και εκεί. Η δουλειά μας είναι γύρω στις 5.000, 5.500 άνθρωποι. Δεν το ξέρω αυτό. Λένε κάποιοι. Εγώ σας λέω για όλα αυτά θα περίμενα να δω ειδικές μελέτες που να μας δίνουν μια τάξη μεγέθους, όχι επακριβή ακριβώς αριθμό, αλλά μια τάξη μεγέθους, γιατί εγώ ας πούμε φευγαλέα που έχω δει το, το αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά, δεν έχει χιλιάδες νεκρούς από τον βομβαρδισμό, έχει μερικές εκατοντάδες. Δεν έχω ασχοληθεί όμως. Πιστεύω ότι αυτά, ξέρετε, είναι ζητήματα πολύ λεπτά και ίσως και πολύ σημαντικά παράλληλα. Και ίσως θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια τα πανεπιστήμια, από κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα μεγάλο, να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να έχουμε μια εκτίμηση τουλάχιστον ακριβή. Η αποχώρηση των Γερμανών τον Οκτώβριο του 1944 ήταν ανέμακτη. Σε γενική γραμμή, από την Αθήνα ήταν σχετικά ανέμακτη, δηλαδή ουσιαστικά αποχωρούν. Έχουμε μία σύγκρουση με τον Ελλάς στο Κερατσίνι, στο εργοστάσιο της Ηλεκτρικής, όπου οι Γερμανοί επιδιώκουν να το υπονομεύσουν για να το ανατινάξουν, για να βυθίσουν Αθήνα και Πειραιά στο σκοτάδι, άρα να αποχωρήσουν ανενόχλητοι. Εκεί πέρα έδωσε μία μάχη το τοπικό σύνταγμα του Ελλάς, νικηφόρα μάχη, υπήρχαν νεκροί και από τις δύο πλευρές και έσωσε το εργοστάσιο της Ηλεκτρικής. Αυτή ήταν η κύρια σύγκρουση που είχαμε στο Λεκανοπέδιο κατά την αποχώρηση των Γερμανών. Βέβαια μετά, κατά την άνοδό τους προς τη Βόρειο Ελλάδα, υπάρχουν συμπλοκές στη διαδρομή με αντάρτες του Ελλάς σε διάφορα σημεία. Θέλω να πω, καταστρέψανε υποδομές φεύγοντας οι Γερμανοί από εδώ. Υπήρχε ένα σενάριο, το περίφημο σενάριο του χάους, που αρχικά αυτό που επιδιώκαν οι Γερμανοί, βέβαια για ευνόητους λόγους, είναι να καταστρέψουν τα πάντα φεύγοντας για να μην δοθεί ευκαιρία στον αντίπαλο στρατό που θα ερχόταν ή ακόμη και στους αντάρτες να τους προξενήσουν απώλειες. Τελικά θα επικρατήσουν πιο ψύχρεμες φωνές. Δεν θα υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο που προέβλεπε. Καμένη γης ουσιαστικά. Ναι, που προέβλεπε και την ανατίναξη του φράγματος του Μαραθώνα, την καταστροφή όλων των κύριων υποδομών, των λιμανιών, των αεροδρομίων κτλ. Τελικά θα έχουμε εκτεταμένες βέβαια καταστροφές στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά όχι κάτι το οποίο ουσιαστικά θα μας ανάγκαζε να σε μια χρονοβόρα διαδικασία αποκατάστασης. Και κυρίως οι καταστροφές είναι στην περιοχή των μηχανουργείων και του λιμανιού του Πειραιά, των ναυπηγείων, σε αυτή τη ζώνη. Δεν έχουμε εκτεταμένες, δηλαδή στην Αθήνα ουσιαστικά δεν έχουμε καμία καταστροφή γερμανική κατά την αποχώρηση. Έχει υπολογιστεί καθόλου το συνολικό κόστος της γερμανικής κατοχής, πόσο ήτανε? Και το ρωτάω μέσα και στα πλαίσια που γίνεται τώρα μια συζήτηση για το αν μπορεί να διεκδικήσει και τι ύψος μπορεί να διεκδικήσει πολεμικών αποζημιώσεων η χώρα. Ακούσατε κάτι. Υπάρχει, νομίζω, από αυτά που τουλάχιστον έχω δει εγώ, η πιο έγκυρη εκτίμηση είναι αυτή που γίνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Απλά, ξέρετε, ως ιστορικός το βλέπω από την πλευρά, όλες αυτές οι απαιτήσεις χρειάζονται μία τεκμηρίωση και μάλιστα μία ισχυρή τεκμηρίωση. Δεν αρκεί να πας να πεις ότι μου κάψατε 1170 χωριά. Από τη στιγμή λοιπόν που πρέπει αυτό να το τεκμηριώσεις, να μπεις σε μια διαδικασία να δείξεις, δεν είναι απλά 1170 χωριά που κάηκαν, ήταν οι κάτοικοι που εκτοπίστηκαν, ήταν όλος ο παραγωγικός ιστός ο οποίος κατέρευσε, γιατί αυτά τα 1170 χωριά, γύρω από το κάθε χωριό είχαμε ένα δίκτυο παραγωγικό, είτε γεωργίας, είτε κτηνοτροφίας, είτε τεχνητών. Και ανάμεσα βέβαια στα χωριά και στις πόλεις υπήρχε ένα άλλο δίκτυο. Όλα αυτά καταραίουν. Κάποιος πρέπει να τα εκτιμήσει αυτά, κάποιος πρέπει να τα μετρήσει. Και βέβαια και τις απώλειες των ανθρωπίνων ζώων. Και βέβαια το μακροπρόθεσμο κόστος που έχει να κάνει με την συνολικότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι απλά ότι αφαιρείς 1170 χωριά, που μετά με τον εμφύλιο γίνονται άλλα τόσα. Είναι ουσιαστικά ότι κάνεις το πρώτο βήμα για να ξεπαστρέψεις, να βγάλεις από το χάρτη αυτό που λέμε ελληνική επαρχία. Δηλαδή αυτή η κίνηση προς τα αστικά κέντρα κτλ. Δεν είναι δηλαδή ο μύθος που έχουμε ότι η εσωτερική μετανάστευση ξεκινάει στη δεκαετία του 50 και του 60. Για οι δύο πόλεμοι, η κατοχή δηλαδή και ο εμφύλιος, είναι οι κύριες αιτίες που γεννάν την εσωτερική μετανάστευση προς τις πόλεις, που εμφανίζεται στη δεκαετία του 50 και του 60.
Θα ήθελα να ρωτήσω, ένα μεγάλο κεφάλαιο μόνο βέβαια, ποια ήταν η τύχη των ανθρώπων οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς μετά το τέλος του πολέμου. Και γενικότερα αναφέρομαι για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν διαπράξει εγκλήματα σε ολόκληρα χωριά, σφαγές ουσιαστικά, σε ολόκληρα χωριές και σε πόλεις. Στα μπλόκα, τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι. Σε όλη την Ευρώπη έγινε η επιλογή να αφαιθούν αυτά πίσω, δηλαδή να τα σπρώξουμε κάτω από το χαλί. Η επιλογή της συνέχειας. Η συνεργασία ήταν εκτεταμένη σε όλη την Ευρώπη. Αν έμπαιναν τα μεταπολεμικά πολιτικά καθεστώτα σε μια διαδικασία αυστηρής απονομής της δικαιοσύνης, θα έπρεπε να δικάζουν τουλάχιστον για μια πενταετία. Μετά τον πόλεμο. Άρα να έχουν ανοιχτεί διαρκώς την πληγή που μπορούσε να οδηγούσε σε εκτράχυση των πολιτικών αισθημάτων. Αυτό που επέλεξαν λοιπόν από ένα σημείο όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη ήταν ότι εντάξει, μέχρι εδώ τιμώρησαν κάποιους παραδειγματικά, κλείσαν το κεφάλαιο και πήγαν παρακάτω. Και αυτό έγινε πρώτα-πρώτα και στην ίδια τη Γερμανία. Υπάρχουν υψηλότατα στελέχη των Ναζί, τα οποία μεταπολεμικά είναι ανώτατοι δικαστές, είναι δήμαρχοι, είναι κοινοτάρχες, δηλαδή έχουν αξιώματα, δεν είναι. Στην Ελλάδα είχαμε το μοναδικό προνόμιο να δικάζουμε τους δοσύλλογους μαζί με τους αντιστασιακούς και να έχουμε ταυτόχρονα και φίλιο πόλεμο. Δικάζονται οι δοσύλλογοι, δηλαδή οι δίκες των δοσυλλόγων που τυχαίνει να μελετώ τώρα είναι πολλές, είναι αρκετές χιλιάδες. Α, είναι χιλιάδες. Ναι, αρκετές. Είναι γύρω στις 2.500-3.000 δίκες πρέπει να είναι. Όμως το θέμα είναι ότι όπως ανέφεραν και τότε οι εφημερίδες, δεν πρόκειται για δικαστήρια αλλά για αθωοδικία. Μαζικά αθωώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Και αθωώνονται γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στα Δεκεμβριανά είναι αυτοί που πολέμησαν ενάντια στους κομμουνιστές, ενάντια στο ΕΑΜ, είναι οι άνθρωποι που στην πράξη στήριξαν το καθεστώς που δεν μπορούσε να στηριχθεί. Εντάξει, ήταν πολύ αδύναμο για να στηριχθεί. Οπότε έπρεπε να αναγνωριστεί από το νέα πολιτεία, τους νικητές τέλος πάντων, η συνεισφορά αυτών των ανθρώπων από αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο που όλα παίζονταν κατά τη διάρκεια δηλαδή του Δεκέμβρη. Έτσι έχουμε ανθρώπους και από τα τάγματα ασφαλείας που γίνονται βουλευτές σε δεκαετία του 50 και του 60 και μάλιστα με κόμματα όχι περιθωριακά και με το κόμμα της ΕΡΕ. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έχουμε βουλευτές και όπως επίσης έχουμε, για να μην πω ότι γίνεται στις μεγάλες, δηλαδή στην δημόσια εταιρεία ρεύματος, στον μετέπειτα ΟΤΕ και τα λοιπά, είναι αυτές γενικοί διευθυντές ή γενικοί γραμματείς υπουργείων, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτεινού παρελθόντος, οι οποίοι δοκιμασμένοι στην πράξη, ότι ο κομμουνισμός τους ήταν δοκιμασμένος στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Και βέβαια μετά έχουμε το τεράστιο θέμα των εγκληματιών πολέμου, Γερμανών και Ελλήνων, με αυτά τα πράγματα που γίνανε, είτε στην Κρήτη, τα εγκλήματα είτε στην Κρήτη, είτε στην Μακεδονία και όχι μόνο, οι οποίοι ουσιαστικά διαδικάστηκαν. Δηλαδή η περίπτωση του Μέρτενς είναι πιο καραμπγαλαία, ας το πούμε έτσι. Ένας η κυβέρνηση του Καραμαλή, πρέπει να, του Μεγέροντα, ναι, του Εθνάρχη, μέσα εισαγωγικά, διευκόλυνε ουσιαστικά το Μέρτεν. Ναι, γιατί ο Μέρτεν καταδικάστηκε σε ισόβια. Ναι. Και δεύτερον, αλλά πριν από αυτό, για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό. Και πώς τον διευκόλυνε, τον άφησε η κυβέρνηση. Τον άφησε και έφυγε. Και έμεινε ελεύθερος και στη Γερμανία. Ναι, μα βέβαια. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός συλλαμβάνεται. Όχι για κανέναν λόγο, έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα. Α, το θέλει τόσο άνετα, ότι δεν τον πήγε κανένα. Τόσο δεδομένο γι' αυτόν. Ενώ είχε κάνει φοβερά εγκλήματα στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται δηλαδή μετά από 10 χρόνια διακοπές στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και συλλαμβάνεται. Δικάζεται, καταδικάζεται σε ισόβια, αν θυμάμαι καλά. Και παρέμβαση Κωνσταντίνου Καραμαλή, μετά βέβαια από παρέμβαση του καγκελαρίου του τότε. Του Γερμανού. Του Γερμανού. Αντενάουερ ήταν. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Αντενάουερ, γιατί αυτό νομίζω γίνεται το 56, ναι. 55-56, κάπου εκεί. Μάλιστα. Άρα θέλω να πω ότι ακόμη και αυτούς που εντοπίσαμε εδώ και συγκροτήθηκε φάκελος, δικαστικά δηλαδή, για εγκλήματα πολέμου εδώ, είτε ποτέ δεν εκδόθηκαν από τη γερμανική πολιτική.
εφετεία να δικαστούν στην Ελλάδα, είτε δεν έκαναν τίποτα τα γερμανικά δικαστήρια για να τους δικάσουν εκεί που τους εντοπίσανε και τους βρήκανε. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι μείναν ατιμώρητοι. Εκ μέρους του Λεφ.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.